Η μέρα στην πρωινή μου παρέα, να είμαι πάλι εδώ. Λοιπόν, σήμερα θα μαθούν μια υπέροχη πλέξη. Είναι αυτή. Και πέστε μου ότι δεν είναι φανταστική. Φανταστική. Ο Παναγιώτης ο Νονός δηλαδή, την ονόμασα γαλματάκια. Τώρα, όντως, μοιάζουν με γαλματάκια. Σαν τις καριάτιδες είναι, τα κεφαλάκια τους και το φορεματάκι τους. Ε? Λοιπόν, πραγματικά είναι υπέροχη. Και πού δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Ακόμη και σε τσάντα, τα γαροτσάντα καλοκαιρινή, με από μέσα κάτι που να δείχνει το χρώμα, θα ήταν καταπληκτική. Επίσης, για παρεό, για εσάρπες, για λεμούς, για κασκόλ, για τα πάντα. Και είναι και, μην τη βλέπετε έτσι, είναι πάρα πολύ εύκολη πλέξη. Δεν είναι τίποτα, θα τη δούμε τώρα μαζί. Λοιπόν, πρέπει να θυμόμαστε ότι είναι πολλαπλάσιο του 4 συν 2 ιούγες, δεξιά και αριστερά. Λοιπόν, πάμε να τη δούμε, να δούμε πόσο εύκολη και πόσο όμορφη πλέξη είναι. Πάμε. Λοιπόν, θα βάλουμε 18 πόντους, δηλαδή 19 και για το γύρισμα, έτσι. 1, 2, 3. Λοιπόν, πατάμε στο επόμενο από το βελονάκι μας και κάνουμε τώρα μία σειρά όλο άριχτα, έτσι, μέχρι το τέλος της σειράς, για να έχουμε να πατήσουμε, έτσι. 4 λοιπόν στον αέρα και πάμε στο να αρχίσουμε το σχέδιό μας. Είναι πολύ εύκολο. Παίρνουμε 2 φορές την πρώτη φορά. Πατάμε δίπλα και τα βγάζουμε μόνο τα 2 πρώτα. Κρατάμε το ένα ρίξιμο το κρατάμε πάνω στο βελονάκι μας. Τις άλλες 3 φορές που θα πατήσουμε παίρνουμε μόνο μία φορά. Μία φορά και βγάζουμε τα 2. Μία φορά ξανά και βγάζουμε τα 2. Μία φορά ξανά και βγάζουμε τα 2. Σύνολο έχουμε 4 ποδαράκια με τη διαφορά ότι στο πρώτο γυρίσαμε 2 φορές το βελονάκι μας και κρατήσαμε το ένα ρίξιμό του. Έτσι λοιπόν. Περνάμε όλα πλην του ρίξιματος. Το βλέπετε. Ένα εδώ και ένα εκεί. Παίρνουμε τώρα λοιπόν και εδώ έχουμε ένα κενούλι και μπαίνουμε και κάνουμε 4 φορές βουτυγματάκια. 1, 2, 3, 4. Τα βγάζουμε όλα, το ασφαλίζουμε και κάνουμε και ένα στον αέρα. Εντάξει. Λοιπόν, παίρνουμε πάλι 2 φορές και μπαίνουμε στο επόμενο. Είναι το ένα από τα 4. Σε αυτό λοιπόν βγάζουμε μόνο τα 2 πρώτα. Στα υπόλοιπα 3 παίρνουμε μόνο, μπαίνουμε μέσα και βγάζουμε τα 2 πρώτα. Το τρίτο ποδαράκι μας και το τέταρτο ποδαράκι μας. Εντάξει, λοιπόν, πάμε. Τραβάμε μέχρι το ρίξιμο του πρώτου ποδαριού μας. Και μετά κάνουμε ένα με το ρίξιμο και ένα για το κλείσιμο. Εντάξει, ωραία. Παίρνουμε τώρα και μπαίνουμε πάλι 4 φορές. 1, 2, 3, 4. Τα βγάζουμε όλα από το βελονάκι μας, τα ασφαλίζουμε και ένα στον αέρα. Εντάξει, πάμε πάλι. 2 φορές μπαίνουμε εδώ, βγάζουμε μόνο τα 2 πρώτα, κρατάμε αυτό εδώ και τα υπόλοιπα 3 παίρνουμε μία φορά και βγάζουμε μόνο τα 2 πρώτα. Το δεύτερο ποδαράκι, το τρίτο ποδαράκι, το τέταρτο ποδαράκι. Εντάξει. Λοιπόν, παίρνουμε και βγαίνουμε πριν από το ρίξιμό μας. Κλείνουμε το ρίξιμο και κλείνουμε και τα άλλα 2. Για να δημιουργηθεί εδώ μια πατουρίτσα, ώστε να μπούμε τώρα να κάνουμε 4 βουτύγματα. 1, 2, 3, 4. Κάνουμε τα κεφαλάκια από τα γαλματάκια μας. Βγαίνουμε, κλείνουμε και ένα στον αέρα. Πάμε πάλι. 2 φορές μπαίνουμε εδώ. Τις επόμενες μία φορά. Τραβάμε και κλείνουμε όλα πλην του ρηξίματος. Το οποίο το κλείνουμε μία έτσι και μία έτσι. Εντάξει, πάμε να κάνουμε πάλι το κεφαλάκι. 1, 2,
Τρία. Τέσσερα. Κλείνουμε, τραβάμε, το βγάζουμε. Ασφαλίζουμε και ένα στον αέρα. Και εδώ λοιπόν, επειδή κάναμε εδώ τέσσερα για να ανέβουμε, κάνουμε διπλό ποδαράκι εδώ. Δηλαδή παίρνουμε δύο φορές, μπαίνουμε εδώ και το βγάζουμε σε τρεις δόσεις. Μία, δύο, τρεις. Λοιπόν, ένα στον αέρα και αλλάζουμε σειρούλα. Πάμε τώρα να κάνουμε μία σειρά άριχτα στον πίσω πόντο. Ξεκινάμε. Ένα. Στον πίσω πόντο. Δύο. Δεν μου ξεχνάτε πόντους γιατί πρέπει να μας ξαναβγούν πάλι 18, έτσι. Δύο. Τρία. Τέσσερα. Πέντε. Έξι. Το, το σφίξαμε αυτό. 6. Δέκα. Έντεκα. 12, 13, 14, 15, 16, 17 και πάμε στο τρίτο από αυτά που ανεβήκαμε, τα 4, 18. Είμαστε λοιπόν πάλι στα ίδια που ήμασταν κάτω. Πάμε τώρα. Τέσσερα πάλι πάνω. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Πάμε να το κάνουμε άλλη μία φορά μαζί. Έτσι, λοιπόν. Παίρνουμε δύο φορές. Βλέπετε. Μπαίνουμε εδώ και βγάζουμε μόνο τα δύο πρώτα. Εδώ βγάζουμε μόνο τα δύο. Εδώ βγάζουμε μόνο τα δύο. Παίρνουμε μια φορά δηλαδή. Και εδώ βγάζουμε μόνο τα δύο. Μόνο στο πρώτο κρατάμε το ένα. Λοιπόν, πάμε να βγούμε πριν το ρίξιμό μας. Βλέπετε. Και μετά ένα αυτό και ένα αυτό. Εδώ λοιπόν έχει δημιουργηθεί ένα κενό. Πάμε τώρα να μπούμε τέσσερις φορές. Παίρνουμε μία φορά. Δύο φορές. Τρεις φορές. Τέσσερις φορές. Βγαίνουμε. Ασφαλίζουμε και ένα στον αέρα. Εντάξει, λοιπόν, πάμε πάλι. Δύο φορές την πρώτη φορά. Βγάζουμε μόνο τα δύο. Ξαναπαίρνουμε μία φορά αυτή τη φορά. Βγάζουμε τα δύο. Μία φορά βγάζουμε τα δύο. Μία φορά βγάζουμε τα δύο. Λοιπόν, παίρνουμε και βγαίνουμε πριν από το ρίξιμό μας. Κάνουμε ένα με το ρίξιμο και ένα με τον πόντο που είχαμε στο βελονάκι μας. Λοιπόν, πάμε τώρα να βουτήξουμε τέσσερις φορές. Μία. Δύο. Τρία. Τέσσερα. Λοιπόν, τα βγάζουμε όλα μαζί, τα ασφαλίζουμε και ένα στον αέρα. Κοιτάξτε τι ωραίο που βγαίνει. Λοιπόν, πάμε πάλι. Δύο φορές. Μπαίνουμε στο επόμενο. Βγάζουμε μόνο τα δύο. Μία φορά παίρνουμε. Μπαίνουμε στα επόμενα τρία. Ωραία. Παίρνουμε και βγαίνουμε πριν το ρίξιμο. Ένα με το ρίξιμο και ένα με τον πόντο που έχουμε στο βελονάκι μας. Πάμε να κάνουμε τα τέσσερα κεφαλάκια. Για το κεφαλάκι. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Τραβάμε, το βγάζουμε, το ασφαλίζουμε και ένα στον αέρα. Πάμε να κάνουμε και το τελευταίο μας, να το κάνουμε παρέα. Λοιπόν, πήραμε δύο φορές. Όχι, πήραμε μία. Βλέπετε, δύο φορές. Βγάζουμε μόνο τα δύο. Τις επόμενες τρεις φορές παίρνουμε από μία φορά και βγάζουμε μόνο τα πρώτα δύο. Εκεί. Τραβάμε, βγαίνουμε πριν το ρίξιμό μας και κάνουμε και δύο ακόμα για να το κλείσουμε. Πάμε να κάνουμε το τελευταίο μας κεφαλάκι. Ένα, δύο, τρία,
4, το κλείνουμε και, το, και ένα στον αέρα. Και πάμε τώρα εδώ, με δύο ρηξίματα, εδώ, στον τελευταίο μας πόντο και κάνουμε την ούγια μας. Μία φορά, δύο φορές, τρεις φορές, να το, τα χορευτά μας ανθρωπάκια, τα γαλματάκια μας που χορεύουν, να τα. Δεν είναι πανέμορφο. Ένα στον αέρα τώρα και ξέρετε τι θα κάνετε. Γυρίζετε πίσω και χωρίς να μου χάσετε πόντο, μπαίνετε και μου κάνετε 18 στον πίσω πόντο. Έτσι. Δηλαδή, ξεκινώντας από εδώ, μου μετράτε 18 χωρίς να μου χάνετε τους πόντους, καθόλου τους πόντους, έτσι, γιατί μετά δεν θα βγει το σχέδιο. Δηλαδή, μου πατάτε και εδώ, και εδώ, και εδώ, και εδώ, και εδώ, όπου υπάρχουν πόντοι, εδώ, 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 στον πίσω πόντο, έτσι. Λοιπόν, και συνεχίζουμε μετά με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Και το αποτέλεσμα είναι ένα πανέμορφο σχέδιο, το οποίο δεν είναι δύσκολο. Απλώς θα θυμόσαστε ότι την πρώτη φορά παίρνουμε δύο φορές, μπαίνουμε και βγάζουμε τα πρώτα δύο, ώστε να μας μείνει ένα ρίξιμο επάνω στο βελονάκι. Τις άλλες φορές παίρνουμε μία, μπαίνουμε μέσα και βγάζουμε από δύο. Δεν είναι. Μετά το κλείνουμε πριν το ρίξιμό μας. Κλείνουμε το ρίξιμο και τον πόντο που έχουμε στο βελονάκι μας και για να φτιάξουμε το κεφαλάκι βουτάμε τέσσερις φορές μέσα. Τα κλείνουμε όλα μαζί, τα ασφαλίζουμε και ένα στον αέρα. Αυτό είναι όλο. Λοιπόν, πιστεύω να μην σας φανεί δύσκολο και δεν το δοκιμάσετε. Δοκιμάστε το, είναι πάρα πάρα πολύ ωραία πλέξη και δεν είναι δύσκολη. Δηλαδή, εάν το κάνετε μία-δύο φορές επαναλήψεις, βάλτε 18 πόντους, που είναι οι πιο λίγοι ας πούμε, να βγουν 3-4 ανθρωπάκια. Λοιπόν, από εκεί και πέρα είναι πάρα πολύ εύκολο. Έτσι. Λοιπόν, εάν σας άρεσε το βιντεάκι, ξέρετε τι θα κάνετε, εγγραφή στο κανάλι, θα πατήσετε και το κουδουνάκι. Θα μας βρείτε σε όλα τα social media, TikTok, Instagram, Facebook. Και για τα υλικά που χρησιμοποιούμε, για όλα μας τα υλικά, μπορείτε να μπείτε στο site μας, plexiμοραψιμοκέντημα.gr. Η διάβλη επικοινωνία μας είναι πάρα πολύ. Μπορείτε να μου στέλνετε στο Messenger της σελίδας μας. Μπορείτε κάτω από το YouTube να μου γράψετε σχόλια που μου αρέσει πάρα πολύ όταν τα διαβάζω. Μπορείτε να με πάρετε τηλέφωνο αν κάποια απορία έχετε. Υπάρχουν όλοι οι τρόποι επικοινωνίας μας, έτσι. Λοιπόν, μέχρι το επόμενο μας βιντεάκι, να είστε όλοι καλά, φιλάκια πολλά.